Στην 24ωρη γενική απεργία που κήρυξαν η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ συμμετείχε και το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδος με συλλαλητήριο που διοργάνωσε στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουνίου. Η συμμετοχή του κόσμου μπορεί να κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα και να ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, στις τοποθετήσεις τόσο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Μένιου Χάρου όσο και των υπόλοιπων ομιλητών κυριάρχησαν οι αναφορές στις περικοπές των εισοδημάτων, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των συλλογικών συμβάσεων, των δημοσίων κοινωνικών αγαθών των εργαζομένων. Σήμερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι είναι ξανά στους δρόμους του αγώνα και των κινητοποιήσεων. Γιατί το νέο μνημόνιο και τα νέα κυβερνητικά μέτρα που το συνοδεύουν συνεχίζουν την ίδια άδικη και αδιέξοδη οικονομική πολιτική. Σήμερα η ανάγκη για αγώνα προβάλλει πλέον τεράστια και επιτακτική. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους κατακτητές του μνημονίου, τους παγκόσμιους στοχογλύφους, τους αμνήμονες και αγνώμονους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις ντόπιες δυνάμεις του κεφαλαίου που έβαλαν στόχο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που συμφωνώντας με την πολιτική και κυβερνητική εξουσία θέλουν να πάρουν την μπουκιά από το στόμα, με οριζόντιες περικοπές σε συντάξεις, μισθούς, επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας, με περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία και όλα αυτά για να ικανοποιήσουν τους τροϊκανούς και τις αγορές, τους παγκόσμιους στοχογλύφους, τους παγκόσμιους πολεμοκάπηλους. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, Ναυπακτίας και Δωρίδος συμμετέχει στις σημερινές απεργιακές εκδηλώσεις για την αποτροπή ενός νέου μνημονίου που θα πλήξει όλους μας. Η αποφάση της κυβέρνησης και του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν θα πλήξει μόνο το εισόδημά μας, αλλά και τη δημοκρατία στον τόπο μας. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε το γεγονός ότι στο όνομα της κρίσης οι εργοδότες αξιοποιούν κάθε μέτρο προς όφελός τους, μειώνοντας τους μισθούς, αυξάνοντας τις απολύσεις και καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ασκήθηκε επίσης οξία κριτική στο κράτος που επιβάλλει νέα σειρά μέτρων, αυξάνοντας τη φορολογία, μειώνοντας τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, επιβάλλει το νέο ΛΑΦΚΑ, μειώνει το αφορολόγητο εργαζομένων και συνταξιούχων, την ίδια στιγμή μάλιστα που εκποιεί και ξεπουλά τη δημόσια περιουσία. Μας είπαν λοιπόν ότι λεφτά υπάρχουν. Αποδείχτηκε ψέμα. Μας είπαν στη συνέχεια ότι να κάνουμε υπομονή και ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Και υπομονή κάναμε. Και το πρώτο μνημόνιο ήρθε. Η κατάσταση, όπως ξέρουμε όλοι καλά, πήγε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα μας ζητάνε συνένεση για το δεύτερο μνημόνιο. Σήμερα λοιπόν που η ελληνική κοινωνία τελειώνει, σήμερα που οι επιχειρήσεις κλείνουν, που απολύονται χιλιάδες εργαζόμενοι, συνένεση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δώσουν. Σήμερα που οι μισθοί των συνταξιούχων, πραγματικά οι συντάξεις βέβαια συμπιέζονται, καμία συνένεση δεν μπορεί να υπάρξει. Το ότι ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό, όλα τα κράτη με χρωστάνε, δεν μιλάω για την Ελλάδα και την Ισπανία, αλλά χρωστάει και η ΗΠΑ, χρωστάει και η Γερμανία. Και αναρωτιόμαστε σε ποιους χρωστάνε όλοι, στις αγορές. Τότε, γι' αυτό όταν εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι δεν πληρώνουμε, γι' αυτό μας φοβούνται, γιατί θα δώσουμε το κακό παράδειγμα και στα άλλα κράτη. Είναι προφανές όμως ότι η αγανάκτηση του κόσμου σήμερα απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται να γίνει οργανωμένος αγώνας με πρόγραμμα και στόχους. Και εδώ είναι το δύσκολο για μας. Εδώ είναι το δύσκολο για το συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορεί να συνεχίσει όπως είναι? Κατά τη γνώμη μου, είναι βέβαιο και προφανές ότι δεν μπορεί. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια σαφή υπέρβαση των διαχωρισμών. Το όλοι μαζί μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε είναι η μόνη απάντηση. Ξέρετε πώς μας βλέπει η κοινωνία με τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις, με τους αγανακτισμένους την Κυριακή ή το βράδυ και εμάς το πρωί. Όσο εμείς καταλαβαίνουμε τους διαχωρισμούς ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες, άλλο τόσο καταλαβαίνει η κοινωνία τους δικούς μας διαχωρισμούς. Ξέρετε τι λέμε εμείς για τους καθολικούς και τους προτεστάντες που οι δύο έχουν πάπα και πάνε χώρια? Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Έτσι λένε και για μας. Και αν αυτό δεν το αλλάξουμε, αν δεν μπορέσουμε να ενωθούμε πρώτα ως συνδικαλιστικό κίνημα, να επικοινωνήσουμε με ένα θολό μεν, αλλά πρωτόγνωρο κίνημα αγανακτισμένων που γέμισε τις πλατείες, δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον. Γιατί αλήθεια να είναι μακριά από το συνδικαλιστικό κίνημα, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, οι αγανακτισμένοι? Φταίνε και αυτοί, φταίμε όμως και εμείς. Ενώ είμαστε από την ίδια πλευρά της κοινωνίας και οι δυο έχουμε να κερδίσουμε,
Δυστυχώς είναι δύσκολο να συμπορευτούμε. Αναρωτηθείτε, μας πειράζει όλους που μουτζώνουν το κοινοβούλιο, γιατί το κοινοβούλιο είναι κατάκτηση για την Ελλάδα, αλλά μήπως μας πειράζει που μαζί με το κοινοβούλιο μουτζώνουν και κάποιους δικούς μας που τους είχαμε πάει πριν 2 χρόνια βόλτα στο Γρίμποβο? Γι' αυτό και έχει σημασία σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα, πέρα από επιμέρους αιτήματα που θα διατυπώσει, να καταλήγει σε ένα κεντρικό και ουσιαστικό σύνθημα. Όχι στο Γιώργο άλλαξε τα όλα, ούτε στο Αντώνη άλλαξε τα όλα. Δεν πάει έτσι. Το δοκιμάσαμε και χάσαμε. Το μόνο σύνθημα που μπορεί να μας ενώσει είναι ότι θα τα αλλάξουμε εμείς όλα και όλοι μαζί.